Ένα άνευ προηγουμένου χαλαλούμ συμβαίνει με τις αποδείξεις. Αν και η κυβέρνηση έπρεπε να είχε επεξεργαστεί από τον περασμένο Οκτώβριο ρύθμιση για τη χρήση του πλαστικού χρήματος και τη σύνδεση με το αφορολόγητο, έτσι ώστε να ξεκινήσει από τον Μάρτιο, φέτος μπήκε ο Μάιος και ακόμα τίποτα. Φορολογούμενοι χαρακτήρισαν ως κωμωδία την όλη κατάσταση, καθώς δεν ξέρουν τι να κάνουν και αν χρειάζεται τελικά ή όχι να βρίσκουν αποθηκευτικούς χώρους για τις αποδείξεις. Τώρα για τα εισοδήματα του 2016. Τα οποία θα φορολογηθούν το 2017, τότε δηλαδή θα υποβάλουμε φορολογικές δηλώσεις, το αν θα συγκεντρώσουμε αποδείξεις και με ποια λογική, αν δηλαδή θα έχουμε αποδείξεις όπως έχουμε συνηθίσει αυτά τα χαρτάκια ή θα έχουμε αποδείξεις με βάση τη χρήση του πλαστικού χρήματος, δηλαδή της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, αυτό ακόμα είναι άγνωστο. Αυτά οι πληροφορίες οι οποίες βεβαίως ακούγονται είναι ότι θα συνδεθεί το αφορολόγητο όριο των μισθωτών και των συνταξιούχων με τη χρήση του πλαστικού χρήματος. Αυτό όμως ακόμα είναι άγνωστο. Περιμένουμε σε λιγότερο από ένα μήνα να διευκρινιστεί, να ψηφιστεί με νόμο. Στο μεταξύ, όσον αφορά τις αποδείξεις του 2015, αυτές δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη φορολογική δήλωση που θα κάνουμε τώρα. Για τα εισοδήματα του 2015, αυτές δηλαδή τις δηλώσεις που υποβάλλουμε τώρα, αυτές τις μέρες, δεν χρειάζεται να συλλέξουμε αποδείξεις, δεν χρειάζεται να υποβάλλουμε αποδείξεις. Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών, στο Ε1, το έντυπο δηλαδή που υποβάλλουμε τα εισοδήματά μας, τον κωδικό 049 που είναι για αποδείξεις, τον έχει απενεργοποιημένο. Ακόμα και στην περίπτωση δηλαδή που κάποιος θα ήθελε να βάλει ένα τέτοιο ποσό, δεν μπορεί να το κάνει. Την ίδια τώρα στιγμή, οι φορολογούμενοι θα δουν μία ακόμα απώλεια στην τσέπη τους από την αυξημένη παρακράτηση. Από 1η-1η του 2016 θα υπάρξουν αναδρομικές παρακρατήσεις στο φόρο, μιας και κάποια εισοδήματα περιλαμβάνονται στην αύξηση, μικρή ενδεχομένως, αλλά αύξηση των φόρων μισθωτών υπηρεσιών εξαιτίας της μείωσης του αφορολογήτου. Μισθωτός, για παράδειγμα, χωρίς παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ. Αφού έχουν αφαιρεθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, έχει σήμερα παρακράτηση 8,2 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, αύριο η μηνιαία παρακράτησή του θα αυξηθεί στα 24,6 ευρώ.